ποιοτικά βέβαια κομμάτι του δημόσιου τομέα είναι οι απόφοιτοι της Σχολής Δημόσιας Δίκης που έχουν ήδη ένα πτυχίο σχετικά ψηλούς βαθμούς, περνάνε πολύ δύσκολους διαγωνισμούς που ποτέ δεν έχει λεχτεί τίποτα για αυτούς τους διαγωνισμούς και αποφοιτούν δύσκολα. Που έρχονται από τη Σχολή Δημόσιας Δίκης, να σου πω εγώ τι γνώμη έχουν. Τους έχω ρωτήσει. Λοιπόν, ο σύλλογός τους έχει βγάλει, και εγώ θα ήθελα να το δείξετε αυτό, ένα χαρτί που λέει γιατί είναι άχρηστο αυτό το σύστημα. Διαβάσαμε. Και γιατί θα έπρεπε να έχουν γίνει. Το έχουμε παρουσιάσει. Λοιπόν, και όπως ξέρετε, λέει ότι δεν είναι καθόλου, γι' αυτό λέω. Λέει ότι δεν είναι καθόλου, το σύλλογο των αποφύτων δημόσιας διοίκησης. Και το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης έχει βγάλει. Λοιπόν, που λέει ότι πρώτον εμφανίστηκε σαν ό,τι πιο σύγχρονο, είναι το ίδιο μοντέλο που προσπάθησε να περάσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη το 1990 και αναγκάστηκε να το αποσύρει. Δεύτερον, αυτή η οποία το λάνσαρε στον ιδιωτικό τομέα ήταν η Microsoft, η οποία μετά από 3 χρόνια το απόσυρε, το πήρε πίσω. Γιατί διαπίστωσε ότι ήταν μια μπάφα. Όλη η ιστορία που στηριζόταν σε αυτά που σας είπε ο κύριος. Δεν πάει άσχημα η Microsoft πάντως στον ανταγωνισμό. Πάντως το απόσυρε. Αυτό θέλω να σας πω απλώς. Ακόμα δηλαδή και με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Και άκουσα πριν λίγο τον κύριο Βορύδη που έλεγε ότι αυτό θα εφαρμοστεί από ένα μέγεθος και πάνω, χωρίς να καθορίζει το μέγεθος. Εγώ θα σας πω ότι είναι φανερό ότι δεν θα εφαρμοστεί από ένα μέγεθος και πάνω. Για τον εξής λόγο. Υπάρχει νομοθετική ρύθμιση ότι οι βουλευτές θα κάνουν την αξιολόγηση των συνεργατών τους. Ξέρετε πόσους συνεργάτες δημόσιους υπάλληλους αποσπασμένους έχει ο κάθε βουλευτής? 3. Ναι. Αν λοιπόν εφαρμοστεί αυτό, θα πρέπει να βάλουμε άριστα στον ένα, μέτρια στο δεύτερο και χάλια στον τρίτο. Εγώ είχα πει εδώ πριν από μήνες, όταν άρχισε να γίνεται αυτή η συζήτηση, ότι εγώ αρνούμαι με οποιοδήποτε τρόπο να μπω σε ένα τέτοιο είδους αξιολόγηση. Τώρα βγήκε και απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ επίσημα πλέον. Εμείς δεν αξιολογούμε. Συγγνώμη, να σας πω κάτι. Αλλά είναι φανερό. Επειδή είσαστε μέσα στα ζωή, δεν είσαστε στο. Είναι φανερό. Έχετε πάει σε δημόσια υπηρεσία, έχετε ακούσει δημοσίους υπαλλήλους να λένε πως κάποιοι τεμπέλτες ή λουφαδόροι άλλοι καταπιέζουν και καταδυναστεύουν αυτούς που δουλεύουν στην Ελλάδα. Θα σας ρωτήσω. Χωρίς στοχοθεσία μπορεί να υπάρχει αξιολόγηση. Ποιος θα τους αξιολογήσει? Με συγχωρείτε. Όχι ποιος. Ως προς τι θα τους αξιολογήσει? Εδώ υπάρχουν ορισμένοι επαγγελματίες λουφαδόροι οι οποίοι λειτουργούν εις βάρος των άλλων των πολλών. Και όχι μόνο δεν υπάρχει στοχοθεσία, αλλά υπάρχουν απριόρι ποσοστά τα οποία διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα. Εδώ δεν είναι ότι έχουμε μια πραγματικότητα και βγάζουμε συμπεράσματα από την πραγματικότητα. Έχουμε ένα μοντέλο, το ρίχνουμε πάνω στην πραγματικότητα και φέρνουμε την πραγματικότητα στα μέτρα μας, αντί το μοντέλο να είναι στα μέτρα της πραγματικότητας. Μην επικαλείστε πάντως το γραφείο σας, διότι κατά τεκμήριο, αν είχατε κάποιον υπάλληλο που να μην ήταν καλός, θα τον είχατε διώξει. Κατά τεκμήριο. Ακριβώς. Μην επικαλείστε λοιπόν το γραφείο σας. Λοιπόν. Στο δημόσιο όμως δεν γίνεται έτσι. Τι νόημα στο έχει. Στο δημόσιο δεν γίνεται έτσι. Γιατί έχεις κάνει την είναι επιλογή. Είναι τρεις δημόσιοι. Ναι, και μας αναγκάζει, ουσιαστικά να διώξουμε τον έναν από τους τρεις συνεργάτες. Αυτό είναι ό,τι πιο ανόητο. Αν είναι λιγότερο, όπως είπαμε και πριν, αν είναι λιγότερο από 10 σε μία δομή, δεν γίνεται αξιολόγηση. Αφού πάει, υπάρχει απόφαση, υπάρχει νομοθετική ρύθμιση για τους τρεις είναι στη δομή. Οι βουλευτές είναι ειδική περίπτωση. Εσείς τους έχετε διαλέξει να διαλέξετε. Ναι, αλλά αν μας επιβάλλει εμάς να κάνουμε για τρεις, τι λέμε τότε ότι θα κάνουμε το κομμάτι όταν απολαμβάνουμε. Σου λες αυτό που θα βάλεις λιγότερο βαθμό, θα του κοιτάξεις τον κάνεις καλύτερο. Λοιπόν, μία που θα λίγο καθαρίσω να κάνουμε διάλειμμα και μετά συγκεκριμένα. Όχι, μετά. Δεν αλλάζει. Η ιστορία με την. Όχι, μα για το συγκεκριμένο. Με συγχωρείτε κύριε Τζιατζή. Ο μόνος που δεν μπορεί να διαμαρτύρεται και μάλιστα με φωνές ότι δεν τον αφήνουν να μιλήσει, εσείς που καλύπτετε τους πάντες. Σε αυτό έχει δίκιο. Συγγνώμη, κυρία Παλαβάνη, βοηθήστε μας, πρέπει να κάνουμε διάλειμμα. Και εγώ θα διάλειμμα. Φυσικά θα γίνουν απολύσεις. Δεν κατονομάζονται όπως οι πριν 25.000 απολύσεις, αλλά την τελευταία αξιολόγηση λέει ότι από 598.000 που είναι σήμερα όλος ο δημόσιος τομέας μέσα και παπάδες και τα λοιπά, μέχρι τέλος του 2015 πρέπει να έχουν απομακρυνθεί 150.000 άνθρωποι. Δεν θα είναι όλοι απολύσεις. Αλλά εσείς να καταλάβω. Έχετε καμία αυτή ότι ένα μεγάλο μέρος σαν απολύσεις. Εάν είχατε μια βιοτεχνία και 5 υπαλλήλους.
Δεν θα του έκανε αξιολόγηση. Ποιο θα κατέστη πίσω. Φυσικά, αλλά θα υπήρχαν στόχοι. Μα γι' αυτό μιλάμε. Εμείς δεν μιλάμε ενάντια. Είναι διαφορετικό, κυρία Βαλαβάνη, σαν αυτό μιλάμε που λέτε, για τα κριτήρια. Δεν μα όταν βάζουν στην εκπαίδευση, είναι φανερό ότι για να έχει αξιολόγηση πρέπει να έχει ένα εντελώ διαφορετικό σύστημα από το υπόλοιπο τομέα. Σου λέει μας κρίνει με αριθμητικούς στόχους, ενώ η δουλειά μας είναι ποιοτική. Μα δεν είναι αριθμητική η στόχη. Αριθμητική είναι δεν τι. Δεν είναι αριθμητική. Πώς δηλαδή θα πει ο στόχος. Κάθε υπηρεσία έχει κάποια κριτήρια με βάση τα οποία αποδίδει ή τα 9 δέκατα αριθμητική. Σου λέει πόσα έγγραφα τεκμηριώνεις, με πόσους πελάτες μιλάς, πόσους φακέλους τελειώνεις. Αριθμητικούς, αριθμητική. Αυτοί λοιπόν οι στόχοι δεν έχουν τεθεί πουθενά. Πουθενά. Ναι, αλλά όταν κουβεντιάζεται θέμα να μπει αριθμητικό στόχο, σου λέει με αριθμητικό στόχο να με κρίνει σε μένα που η δουλειά μου είναι ποιοτική. Κοιτάξτε, που ένα μοντέλο μαθηματικό δεν μπορεί. Δεν έχουμε μπει ποτέ σε τέτοια συζήτηση. Έχουμε μπει σε λοιπόν, συζήτηση. Παρακαλώ. Εκπαίδευση. Παρακαλώ. Η εκπαίδευση κυρία είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Με συγχωρείτε, αλλά δεν γίνεται έτσι. Παρακαλώ. Συμφωνήσαμε να κάνουμε μια πρώτη τοποθέτηση όλοι. Κύριε Καλαδανασόπουλε, θα πάμε σε διάλειμμα. Μόνο αυτό για την απεργία της αδεδή. Μετά, κύριε. Δεν τελειώνουμε. Δεν σας χαιρετάμε. Περιμένετε. Για την ενάντια στην απεργία της ΑΔΔΗ. Αυτή την ιστορία που συνδέεται με τα lockout. Θέλουμε μια πρώτη τοποθέτηση από τον κύριο Καθανασόπουλο. Και με την αλλαγή να κάνουμε διάλειμμα και συνεχίζουμε με εσάς, κύριε Καθανασόπουλο. Λέω, δεν πρέπει να βλέπουμε αποσπασματικά τα ζητήματα. Ναι. Αξιολόγηση ως αξιολόγηση.